Θωμά, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα center for, υψηλός όμως center for, το θυμάστε νομίζω όλοι, ιδιαίτερη ικανότητα και με το κεφάλι. Είχε έρθει στην Καστοριά, Θωμά, θύμισε μου, νομίζω τον Γενάρη, τις μεταγραφές Ιανουαρίου, έτσι. Ναι, Δεκεμβρίου τότε. Δεκεμβρίου τότε, μπράβο, ναι. Ναι, Δεκεμβρίου, ναι, τότε. Ναι. Για να βοηθήσεις στην απορία της ομάδας που αγωνιζόταν για τη σωτηρία της, έτσι. Για τη σωτηρία, μπράβο. Παράλληλα όμως προέκυψε και το κύπελο. Χθες, Θωμά, ουσιαστικά κλείσαμε. Ήταν η επαιτειακή μέρα των 40 ετών από αυτήν την κατάκτηση, την ιστορική κατάκτηση του κυπέλου της Καστοριάς. 25 Μαΐου του 1980. Ήσουν από τους ποδοσφαιριστές όμως, όπως μαζί με το Σιάντσι, δύο πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχασαν αυτό το τελικό. Έτσι, δεν αγωνίστηκαν. Όπως τα λέτε. Ναι. Ξέρουμε και για τον Παύλο. Για σένα όμως θέλω να μας πεις πόσο στεναχωρέθηκες που δεν έπαιξες αυτό το τελικό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να πω ότι και την προηγούμενη χρονιά, όταν βρισκόμουν στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο, ναι. Ναι, ναι. Και εκεί κατακτήσαμε το κύπελο. Και δεν μπόρεσες να παίξεις τον τελικό επίσης. Το 79, ναι. Μπράβο, και για διαφόρους λόγους αγωνιστικούς τότε να πούμε, δεν έπαιξα εγώ στον τελικό. Mm-hmm. Ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος τελικός να πούμε, που επίσης για λόγους υγείας πλέον, ναι, δεν μπόρεσα να πούμε να συμμετέχω. Μάλιστα. Δεν ήταν όπως τους Χιάντζι με κάρτα και τα λοιπά, ήταν για λόγους υγείας. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Ναι. Τα χρόνια εκείνα βέβαια ήταν καμία σχέση με τα σημερινά. Επειδή η ομάδα πάλευε για τη σωτηρία της, είχα αποκτήσει έναν τραυματισμό στους προσαγωγούς. Ναι. Και για να μην λείψω από τα παιχνίδια, ναι, είχαμε κάνει τότε συμφωνία με τη διοίκηση, ναι, μάλλον η διοίκηση να πούμε πίεσε, να ξεκουράζομαι στα παιχνίδια τα εκτός έδρας, για να μπορώ να βοηθάω την ομάδα στα εντός τουλάχιστον για να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε για να μείνουμε, μπράβο, στην κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Και όπως τελικά έτσι έγινε, με το αποτέλεσμα όμως ότι εγώ επιδεινώθηκε η κατάστασή μου και πήγα να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Πήγα να πάθω από πόλη. Πόσο πολύ, αυτό νομίζω δεν το έχω ξανακούσει. Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Κανένας δεν το ξέρει. Οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές. Ναι. Για να μπορέσω να σώσω την υγεία μου βασικά να πούμε, ναι, και μετά την καριέρα, ναι, έφυγα στη Θεσσαλονίκη. Σε έναν γιατρό τότε, ήταν ο πρώτος αθλητής τραυματιολόγος, ο κύριος Μαυρίδης, ναι, ο οποίος τρελάθηκε όταν με εξέτασε να πούμε. Δεν μπορούσα να κρατήσω να πούμε το πόδι μου σε ορθή γωνία να πούμε. Τόσο πολύ. Έπεφτε το πόδι μου να πούμε και ο άνθρωπος τρελάθηκε. Τέλος πάντων, καταφέραμε μια τεράστια προσπάθεια και με τη συμμετοχή του τότε φυσικοθεραπευτή του κυρίου Αχπαρίδη. Ναι. Και ευτυχώς μεσολάβησε και η περίοδος του καλοκαιριού. Με τις θεραπείες και με την ξεκούραση κατάφερα να πούμε και το Σεπτέμβριο μετά επανήλθα να πούμε σε... Έχασες όμως το μεγάλο παιχνίδι. Δυστυχώς, ναι. Χθες, για μένα... να σου πω, Θωμά, ότι χθες, ναι, μιλώντας και στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος, ο κ. Χαλκίδης, είπε ότι, ναι, αν έπαιζε σε αυτό το μάτς ο Σιάντζης και ο Λιόλιος, το αποτέλεσμα θα ήταν 10 γκολ. 10 γκολ τον Ηρακλή. Δηλαδή, καλά, πίστευε αυτό... πάρα πολύ σε εσάς τους δύο. Αυτό είναι σχετικό τώρα, γιατί εντάξει, με αν και με θα δεν και γίνεται, να θα, δεν... Η ιστορία το γράφεται... θέμα είναι ότι, ναι, οι αντικαταστάτες μας, ναι, ναι, όχι μόνο σταθήκανε επάξια, όχι μόνο καλύψανε τα κενά. Δηλαδή ο Αργύρης αυτό... για τη θέση του Παύλου και ο Βοητσίδης για τη θέση του δική σου. Και ο Ανδρέας ο Βοητσίδης στη δική μου, γιατί ο Ανδρέας, όπως, αν θυμάστε, ήταν νεαρό παιδί. 20 χρόνων. Άπειρος, δεν είχε παιχνίδια στα πόδια του και βρέθηκε από το πουθενά σε τελικό. Σε τελικό, βέβαια. Που δυστυχώς, δηλαδή... μεγάλα ονόματα της Καστοριάς
Έτσι. Και ο Ανδρέας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σένα. Δεν είχαν αυτή την τύχη να πούμε. Και ο Ανδρέας μίλησε με πολύ καλά λόγια για σένα, Θωμά, χθες. Λέει ότι μάθαινε από το Θωμά. Δεν είχαμε αυτό τον ανταγωνισμό. Θα παίξω εγώ, θα παίξει αυτό. Όποιος ήταν έπαιζε, δεν είχα αυτό το. Έτσι. Ποιος να τρελαίνομαι αν δεν παίζω και τα λοιπά. Όχι. Και αυτό δείχνει, Θωμά, κάτι άλλο. Ότι αυτή η ομάδα τότε ήταν πραγματική ομάδα και παραμένει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αυτό μας έκανε εντύπωση πάρα πολύ χθες αυτή την εξάωρη τελικά εκπομπή. Είναι ότι ακόμη όσοι ήσασταν σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή τη μαγική σεζόν, πραγματικά διατηρείτε τέτοιους δεσμούς που σας κάνει οικογένεια, μείνατε οικογένεια μέχρι και σήμερα. Είναι το μεγάλο μυστικό του 80 ίσως. Κοίταξε, αυτό που μπορώ να πω εγώ με βεβαιότητα και με την εμπειρία μου ήταν ότι είμαστε μια πολύ καλή και μεγάλη οικογένεια. Και όχι μόνο δηλαδή η ομάδα του Κυπέλλου και η μετέπειτα δηλαδή, τα επόμενα 3 χρόνια που ήμουν εγώ εκεί. Όσα παιδιά ενταχθήκανε στην ομάδα, έτσι, δεθήκανε με την ομάδα, αγαπήσανε να πούμε την ομάδα και δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι και η επόμενη σεζόν ήταν πολύ καλή σεζόν. Το κατακτήσαμε πρώτη επαρχιακή ομάδα. Βέβαια. Πολλοί μένουν. Καλά κάνεις και το λες αυτό, Θωμά. Γιατί πολλοί στεκόμαστε πολλές φορές στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Την επόμενη χρονιά, παιδιά, η ομάδα βγήκε πρώτη επαρχιακή. Δεν υπάρχει επίσημος τίτλος. Αλλά είναι κάτι τεράστιο για εκείνη την εποχή. Μα μέχρι πριν από 1-2 χρόνια η ομάδα, η πρώτη επαρχιακή, συμμετείχε στο Βαλκανικό Κύπελλο. Βέβαια. Απλά καταργήθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο να πούμε, εντάξει, αλλά ήταν ένας άτυπος τίτλος. Ένας άτυπος τίτλος. Τον έχει και αυτόν η ομάδα μας. Και ήταν η πρώτη επίσης επαρχιακή ομάδα που κατέκτησε τέτοιο τίτλο η Καστοριά. Βέβαια, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή γι' αυτό καλό είναι αυτό που γίνεται. Ναι. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πραγματικά. Η ζωή πώς κύλησε μετά το ποδόσφαιρο, Θωμά, για σένα? Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εγώ εγκαταστάθηκα μόνιμα στη Λευκάδα. Α, Λευκάδα είσαι τώρα, ε? Ναι. Λευκάδα. Και εδώ ποδοσφαιρικά βέβαια είμαστε αρκετά πίσω. Δεν ξέρω, οι λόγοι, εντάξει. Λόγω του ότι είμαστε νησί, λόγω του ότι υπάρχει τουριστική περίοδος, δεν ξέρω. Δεν ασχολήθηκα πολύ λίγο, στα πρώτα χρόνια δηλαδή ασχολήθηκα, μετά ασχολήθηκα με την οικογένεια. Ναι. Έχω μια οικογένεια πενταμελές. Μάλιστα, πολύ ωραία. Η Μαρία, η πρώτη μου, και τα δύο τα αρσενικά, ο Νίκος και ο Λευτέρης. Με μπαλίτσα καθόλου? Μπαλίτσα ακόμη και σήμερα, ναι. Τα τελευταία δηλαδή 5 χρόνια. Και τα παιδιά εννοώ, και τα παιδιά αν έχουν τα παιδιά, το DNA. Όχι. Ο μεγάλος ασχολήθηκε λίγο, αλλά πολύ γρήγορα σταμάτησε. Ναι. Εσύ? Είχε μία από τις πιο σοβαρές ατυχίες. Μέσα σε μια περίπου τετραετία έκανε 3 χειρουργία και στα 2 πόδια πρόσθεσε χιαστό. Πω, μάλιστα. Ναι, τέλος πάντων, και οι δύο είναι γυμναστές στο επάγγελμα. Ναι. Και δόξα τω Θεώ να πούμε, είμαστε καλά. Ωραία. Σε βοήθησε όλο αυτό που έζησες και στην Καστοριά? Γιατί όταν ήρθες στην Καστοριά ήσουν πολύ μεγάλο όνομα, Θωμά. Δηλαδή ήσουν ένας από τους κορυφαίους σκόρερ τότε της πρώτης εθνικής, έτσι? Ναι. Τους κορυφαίους επιθετικούς. Εντάξει. Υπήρχαν πάρα πολύ καλά παιδιά τότε, να πούμε. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή επιθετική. Mm-hmm. Και αυτό, εντάξει, το λέει και η ιστορία. Ναι. Το λέει και τα γκολ που έχεις. Ναι, το λέει και τα γκολ. Το λέει και αριθμοί όμως, και αυτό είναι. Εντάξει, ναι. Είναι και αυτό. Τι κράτησες από την Καστοριά? Έχεις κρατήσει επαφές? Έρχεσαι? Μήπως έρθεις? Ποτέ εδώ ξανά? Έρχομαι. Δυστυχώς μόνο όταν ταυτίζεται η επίσκεψή μου στη γενέτειρα στη Βικαρία, ναι. Και βρίσκεται στην Καστοριά ο Γιώργος ο Παράστος, ναι. Συνήθως να πούμε συναντιόμαστε. Ναι. Είναι συνδετικός κρίκος ο Παράστος. Έχουμε μια οικογενειακή σχέση που τη διατηρούμε δηλαδή ακόμα και σήμερα, και πιστεύω έτσι θα πάει. Ωραία. Θωμά, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με σένα ολοκληρώνουμε όλο αυτό το τεράστιο αφιέρωμα. Θα βγουν όλες οι συνεντεύξεις και στο YouTube και η εκπομπή και τα δικά σου σήμερα για να μείνουν. Είναι μια επέτειος πάρα πολύ σημαντική. Είναι 40 χρόνια
από αυτήν την ημερομηνία που μας έχει σημαδέψει όλους όσους αγαπήσαμε το πολύ καλό ποδόσφαιρο, το πραγματικό ποδόσφαιρο, τους πραγματικούς ποδοσφαιριστές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά κι εγώ. Λοιπόν, αυτά με τον Θωμά, τον οποίο θαυμάζαμε, επαναλαμβάνω, μικρά παιδιά στην ηλικία μου και μεγαλύτερη βεβαίως, στο ξερό της Καστοριάς. Στο ξερό της Καστοριάς. Ναι, στο ξερό, όπως το λέω. Και δεν ξέρω αν. Γιατί ερχόσουν και από μια ομάδα που είχε, νομίζω, χορτάρι από τον Πανιόνιο. Ναι, ναι, ήταν ο Πανιόνιος. Πόσο σε δυσκόλευε το ξερό. Δεν ξέρω πόσο σε δυσκόλευε. Δεν είχα πρόβλημα προσαρμογής, γιατί προερχόμουν από τη Βέρεια που τα πρώτα μου 6 επαγγελματικά χρόνια στη Βέρεια ήταν όλο ξερό. Ναι. Ήταν οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Τι να κάνει. Οπότε στο χορτάρι μετά ένας που ξέρει το ξερό αλωνίζει. Έτσι, άστε, ξεχάσε το. Λοιπόν. περιμέναμε κάθε 15 μέρες που τα παίζαμε εκτός έδρας για να παίξουμε σε γήπεδο νορμάλ. Μισό λεπτάκι, μια και το βάζουμε αυτό το θέμα. Στους τότε διοικούντες, στους παράγοντες, το Δήμο τότε και τα λοιπά, δεν είχε τεθεί ποτέ το θέμα σε αυτό το γήπεδο, βρε παιδιά, να φυτρώσουμε λίγο χορτάρι? Το είχατε βάλει εσείς ποτέ οι ποδοσφαιριστές αυτό το θέμα? Εμείς στον χώρο το δικό μας δεν υπήρχε άλλο θέμα συζήτησης. Αυτό ήταν, αλλά δεν ήταν στην αρμοδιότητα τη δική μας. Εμείς είμαστε το αγωνιστικό κομμάτι. Το είχατε ζητήσει από κάποιον? Το είχατε ζητήσει τότε από κάποιον, από τη διοίκηση, δεν ξέρω. Συνέχεια. Από τον έφορά μας, τον γενικό μας αρχηγό, τον προπονητή μας. Τι σας έλεγαν? Συνέχεια αυτό συζητάγαμε. Πηγαίναμε και παίζαμε εκτός έδρας και παρουσιάζαμε άλλο πρόσωπο. Ναι. Παίζαμε στο γήπεδό μας και ήταν εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά μας. Ναι. Ναι. Βέβαια αυτό δυσκόλευε να πούμε και τον αντίπαλο, γιατί ερχόταν ο αντίπαλος εκεί με καινούργιες συμπεριφορές. Ναι. Ερχόταν σφιγμένος, το ξέρω. Και οι αντίπαλοι. Ναι. Γι' αυτό... Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε κάτω από τέτοιες συνθήκες, αλλά παίζαμε. Αυτά ανήκουν σε άλλες αρμοδιότητες. Αυτός είναι ένας μύθος. Αυτός είναι ένας μύθος που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας, ότι διατηρούσαμε το ξερό επίτηδες για να δυσκολεύεται ο αντίπαλος. Δεν ξέρω αν αυτό όντως ισχύει ή αν είναι αυτό... πραγματικά ένας μύθος. Αυτό για μένα σίγουρα είναι μύθος, και αν αυτό υπόθηκε ποτέ, θα υπόθηκε μάλλον από παράγοντες και όχι από αθλητές. Όχι από ποδοσφαιριστές. Ναι. Ήταν η εκτίμηση των παραγόντων, ίσως. Μπορεί. Ίσως και του κόσμου, θα έλεγα. Όχι μόνο. Ίσως και του κόσμου. Δηλαδή και ο κόσμος έλεγε, καλά είμαστε με το ξέρω. Όλοι εδώ τρελαίνονται. Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Εγώ ευχαριστώ. Και εύχομαι έστω και τώρα, να πούμε, να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για τους παράγοντες της κοινωνίας εκεί, να πούμε, να κοιτάξουν λίγο αυτή την ομάδα, γιατί πονάμε εμείς όταν κοιτάμε την εφημερίδα της βαθμολογίας και ψάχνουμε να βρούμε πού βρίσκεται, να πούμε, αυτή η ομάδα η αγαπημένη μας. Αυτή η ομάδα που κάποτε, να πούμε, έβγαλε όλο τον ομό, τον έβγαλε έξω από το σπίτι. Ακριβώς. Αν θυμάστε από το αεροδρόμιο, παρόλο που εγώ δεν ήμουνα, αλλά τα έζησα εκ των υστέρων, έβγαλε όλο τον ομό. Από το αεροδρόμιο μέχρι την πόλη της Καστοριάς δεν μπορούσε να περάσει, να πούμε, η πομπή. Ακριβώς. Και είναι ουσιαστικά η ομάδα εκείνη με την πόλη, είναι ουσιαστικά και τον ομό απόλυτα συνδεδεμένη. Είναι απόλυτα ταυτισμένη. Είναι αυτό που μας έκανε διάσημους. Είναι αυτό που μας έκανε να μας θυμούνται ακόμη και σήμερα. Πραγματικά. Μαζί με τη Γούνα και η ομάδα. Μαζί με τη Γούνα και η ομάδα. Και γι' αυτό εξάλλου μας έλεγαν και γουναράδες και στην ομάδα. Τόσο πολύ συνδυασμός έχει γίνει και τόσο πολύ δέσιμο. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα από την Καστοριά.